Κώστα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπουμε τις πρώτες εικόνες από το Δημόκρητο, από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Δημόκρητο. Κώστα. Ακριβώς. Μόλις ξεκίνησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Δημόκρητο, βρισκόμαστε μέσα στον Λέσκυπο, είναι το τεχνολογικό πάρκο στον Δημόκρητο. Και αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μία από τις εταιρείες που βρίσκονται εδώ. Τέσσερις είναι startup εταιρείες, είναι εργαστηριακοί χώροι. Και βρίσκεται σε μια εταιρεία η οποία είναι με επιστημονικά όργανα και βρίσκεται στο top 10 παγκοσμίως για το 2018. Και γίνεται η ξενάγηση του Πρωθυπουργού, όπως βλέπετε και εσείς στην εικόνα σας, τα πλάνα σας, μέσα στην εταιρεία, μέσα στο ένα από τους εργαστηριακούς χώρους. Θα ακολουθήσει και επίσκεψη του Πρωθυπουργού και σε άλλες εταιρείες, εδώ μέσα στο τεχνολογικό πάρκο Λέσκυπος. Βρισκόμαστε πάντα μέσα στο Δημόκρητο, να πούμε στην Αγία Παρασκευή. Από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω αν έχει εικόνα να ακούσουμε να μιλήσει η εικόνα που γίνεται επεξηγή του Πρωθυπουργού. Κώστα, δεν έχουμε καλό ήχο, αν μας ακούς. Γυρίζουμε. Τόσο όσο, για δώσε μας μισό λεπτό, μια ανάσα, μήπως καταφέρουμε να ακούσουμε κάτι. Σε απευθεία σύνδεση με την Αγία Παρασκευή. Θα συνεχιστεί εδώ η ξενάγηση στο τεχνολογικό πάρκο, στον Λέσκυπο και σε άλλες εταιρείες startup. Και από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός πάντα μέσα στο Δημόκρητο, στο τεράστιο χώρο του Δημόκρητου, θα επισκεφτεί τις καταστάσεις της Tesla Greece, όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι Έλληνες και έχουν μάλιστα επιστρέψει και από το εξωτερικό, από την Αγγλία. Α, είναι αυτό το στίχημα, δηλαδή του brain gain, δηλαδή, Κώστα. Εκεί θέλει να δώσει έμφαση, από όσο καταλαβαίνουμε. Το είπε και χθες στους νέους μιλώντας ο Αλέξης Τσίπρας. Από αυτό που μας λες, καταλαβαίνουμε ότι δίνεται και σε αυτό το επίπεδο έμφαση. Θα υπάρξει και μια ομιλία. Για να ακούσουμε λίγο κάτι, ακούμε τον Πρωθυπουργό. Επιστημονική κοινότητα, ερευνητικά κέντρα, είμαστε νούμερο ένα ίσως από τις καλύτερες custom engineering εταιρείες παγκοσμίως. Γιατί μπορούμε να. Πόσα άτομα μέσα στα παιδιά. 15 άτομα μέσα. Σταδιακά. Και ξεκίνησε εδώ το Δημόκρητο. Συνεχίζει εδώ. Συνεχίζει εδώ, επιμένουμε ελληνικά και ελπίζουμε να μεγαλώσουμε. Εσύ τι έχετε σπουδάσει. Εγώ έχω σπουδάσει εφαρμοσμένα μαθηματικά, πειραματική φυσική. Συνέχισα μετά με σχεδιασμό πάνω σε οργανολογία, τα οποία ήταν πάλι μαθηματικά, περισσότερη φυσική. Και τώρα κοντεύω να γίνω βιολόγος αναγκαστικά για δύο εφαρμογές. Η εφαρμογή στην βιολογία. Είμαστε σε μια διαρκή εξέλιξη, για μια συνεχή αναζήτηση. Θα μπορούσαμε να σας δείξουμε και μία άλλη υπερκατασκευή, την οποία σχεδιάζουμε για ένα υπερκατασκευή. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Κώστα Σκουλά. Βλέπουμε πηγαίνω από αίθουσα σε αίθουσα. Στο Δελτίο Ειδήσεων θα υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ. Και νομίζω και μια εισήγηση, του Πρωθυπουργού στο αμφιθέατρο στην... Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη ξανά να ζητήσω συγγνώμη για το βίο κλείσιμο πριν τη σύνδεση με την Άτζελα, τη Ζούγκρα και την προσκεκλημένη της.